κάνετε πρόβλεψη ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και με μεγάλη διαφορά και θήκες θα μας λέμε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή πλάκα μου κάνετε τώρα. Η εκτίμησή μου, πλάκα μου κάνετε. Αναλυτής. Συγγνώμη, βλέπει ο εκλογικός αναλυτής λιγερός ότι στην Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός δευτέρου γύρου, στο Βόρειο Αιγαίο εκτός δευτέρου γύρου, στη Δυτική Ελλάδα εκτός δευτέρου γύρου και ο εκλογικός αναλυτής δεν έχει να πει τίποτα γι' αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, σας απαντώ. Σας αφήνω, θα τους σας βλέπω. Σας απαντώ και τελειώνω μαζί σας αυτό το επίπεδο. Έχετε γίνει φανατικότερος των φανατικών. Δεν θα με παρασύρετε στο Βούρκο. Έχετε γίνει φανατικότερος των φανατικών. Κρίμα, γιατί κάποτε σας είχα και σοκιά σοβαρό. Μην μιλάτε συνέχεια. Ακούστε κιόλας. Ναι, ναι. Δεν ακούω. Πείτε μου λοιπόν για τις περιφέρειες που ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και μετά κάντε μου πρόβλεψη. Λιγάκι να πείτε μου, πείτε μου λοιπόν. Κλείστε το επιτέλους. Γιατί εγώ μου το λέτε μπορώ εσείς να κατηγορηθώ όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα της επόμενης Κυριακής. Για το όχι, έκανα... γιατί διαμορφώνεται και κλίμα, μα κύριε Λιγερέ. Διαμορφώνεται και κλίμα, κύριε Λιγερέ. Δεν είναι έτσι. Μπορείτε να με κατηγορήσετε. Διαμορφώνεται και κλίμα. Καταλάβατε. Κλείστε το στόμα. Διαμορφώνεται και κλίμα. Βγαίνοντας ως δίθεν αντικειμενικός. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, να εκφράζω εκτίμηση. Όχι, εκτίμηση μπορείτε να εκφράσετε. Και σας ρωτάω λοιπόν, κύριε εκλογικέ αναλυτά, εάν αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια και στις τέσσερις περιφέρειες που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στοίχημα είναι εκτός δευτέρου γύρου, θα για τον εκλογικό αναλυτή λέει κάτι αυτό? Και να εκτιμώ τι θα γίνει. Να εμένα παρακαλώ, θα με κατηγορήσετε, θα με κατηγορήσετε την επόμενη Κυριακή εάν θεωρήσετε όπως θα προκύψουν τα αποτελέσματα. Να διαμορφώσετε κλίμα, κύριε Λιγέρη. Προσπαθείτε να διαμορφώσετε κλίμα. Καταλαβαίνετε. Και εγώ δεν θα σας αφήσω. Πάμε να τότε δεν θα προσπαθείτε να διαμορφώσετε κλίμα. Σας ξαναρωτάω για την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, που από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε παταγωδός. Ο εκλογικός αναλυτής λιγερός έχει να μας πει κάτι. Βεβαίως έχει. Εάν τον αφήσετε. Για να μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε. Κύριε Μαύρο. Μάρα, σε παρακαλώ. Σταύρο, να δούμε τις υπόλοιπες περιφέρειες για να μπορούμε να κάνουμε ένα... Αξίζει τον κόπο να τις δούμε όλες πάντως για να μπορείτε να απελευθερωθείτε. Ας απαντήσει ο Σταύρος, πολύ σύντομα. Εγώ υποστήριξα ότι το 27% του Ιουνίου του 2012 δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτονομημένοι. Ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ είναι το 5%, 6% δεν ξέρω πόσο είναι. Αυτοί είναι αυτονομημένοι. Αυτοί ψηφίζουν πρόσωπα με βάση τοπικές ιδιομορφίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει ποσοστά μεσαίου κόμματος. Το είπα. Αλλά φαίνεται ότι έχετε επιλεκτική ακοή, κύριε Γεωργιάδη. Κατά συνέπεια, όταν θα δούμε τις ευρωεκλογές, θα μετρήσουν εδώ, όχι οι σκληροί πυρήνες, αλλά το κατά πόσο οι πολίτες ψηφοφόροι θα θελήσουν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση όχι. ή όχι. Από το αν θα αυτό θελήσουν είναι. Να έχουν κυβέρνηση την άλλη μέρα. Αφήστε αυτά. Να δούμε τις από το αν θα θέλουν να έχουν σταθερότητα. Αυτό κλείνει την άλλη Κυριακή. Για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε περισσότερο.